Βρέθηκαν 13,5 εκατομμύρια μάσκες και θα έπρεπε να τις εξασφαλίσουμε δηλώνοντας την αποδοχή της αγοράς αυθημερών και καταβάλλοντας το σχετικό ποσό εντός 48 ώρων. Με αίσθημα ευθύνης ανταποκριθήκαμε στην πρόσκλησή σας και στην πρόσκληση του Υπουργού Υγείας του κ. Κικίλια, ο οποίος ακολούθησε αμέσως μετά. Και πλέον είμαστε σε θέση να σας παραδώσουμε σε εσάς, στην ελληνική κυβέρνηση, στον ελληνικό λαό, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, 13,5 εκατομμύρια μάσκες με ένα συνολικό κόστος 7,750 εκατομμύρια ευρώ. Θεωρούμε ότι αυτό είναι ελάχιστο δείγμα τιμής και ανταπόδοσης στους γιατρούς, στους νοσηλευτές και στο διοικητικό προσωπικό των νοσοκομείων, οι οποίοι μάχονται αυτή τη στιγμή για όλους μας, για την υγεία όλων μας. Θέλω εκ μέρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας αλλά και όλου του ελληνικού λαού να σας ευχαριστήσω για αυτήν την εξαιρετικά γενναιόδορη προσφορά σας σε μια στιγμή κρίσης να θωρακίσετε το Εθνικό Σύστημα Υγείας με μια πολύ σημαντική δωρεά 13 εκατομμυρίων μασκών, οι οποίες θα αξιοποιηθούν αποκλειστικά για να μπορέσουμε να θωρακίσουμε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης αυτής της πολύ μεγάλης κρίσης, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, το προσωπικό των νοσοκομείων μας, οι οποίοι πρέπει να αισθάνονται ότι πηγαίνουν σε αυτόν τον πόλεμο με τα απαραίτητα πολεμοφόδια. Και θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω όλες και όλους όσοι ανταποκρίθηκαν στο προσωπικό μου κάλεσμα να στηρίξουν την ελληνική πολιτεία σε αυτές τις στιγμές κρίσης, σε όλα τα ιδρύματα, μεγάλα και μικρά, αλλά και σε όλους τους μεμονωμένους πολίτες. Καλούμαστε όλοι μαζί ενωμένοι να δώσουμε μία μεγάλη μάχη. Και αυτήν την μάχη πρέπει να την κερδίσουμε και πρέπει να την κερδίσουμε επιμένοντας στη στρατηγική την οποία έχουμε ακολουθήσει μέχρι τέλους. Φέτος θα κάνουμε ένα διαφορετικό Πάσχα από αυτό το οποίο έχουμε συνηθίσει. Δεν θα πάμε στα χωριά μας, δεν θα ψήσουμε αρνιά σε δημόσιο χώρο, θα προσκυνηθούμε από το σπίτι μας, αλλά θα είναι η εξαίρεση στον κανόνα για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και αυτούς που αγαπάμε περισσότερο. Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Ίδρυμα για αυτήν την γενναιόδορη χειρονομία. Ευχαριστώ σε όλους τους δωρητές μας και ενωμένοι όλοι μαζί, κράτος, πολίτες, κοινωνία των πολιτών, κοινοφελή ιδρύματα, θα τα καταφέρουμε.